Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με post-game σχόλια για το Βόλος Ολυμπιακός που έληξε πριν από λίγο στο Πανθεσσαλικό στάδιο πάνω στο Βόλο. Τελικό αποτέλεσμα 0-2 νίκη του Ολυμπιακού. Καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε την ομάδα, που ερχόμαστε εδώ καθημερινός, άφιλο κερδός, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, από αγάπη και πάθος για την ομάδα, σε λογικά πλαίσια όμως, δηλαδή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλήθειες, όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, χωρίς κιόλας να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να προκαλούμε εξ αποστάσεως, πίσω από την οθόνη, έτσι. Είτε όταν διαφωνούμε, είτε όσον αφορά τρίτους, διότι αυτό είναι άναδρο, κοτίστικο, άρα λοιπόν δεν περνά εδώ. Και όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά, όσες και όσοι ακούνε εδώ ανελιπώς, θαμώνες, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τους εκτιμώ εξίσου. Και όλα αυτά ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και στο τρίτο που είχαμε εκπομπή με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στο πρώτο φυσικά όπου είχαμε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή, αλλά και εδώ στο δεύτερο που ανεβαίνουν για τώρα αυτές οι εκπομπές, είτε μετά από αγώνες είτε οι αναλυτικές. Από κάτω είναι ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, έτσι, οι σύνδεσμοι και των δύο αυτών εκπομπών για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε, να στηρίξετε, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα που μόλις παρακολουθήσαμε, να δώσουμε συγχαρητήρια εννοείται στους παίκτες, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού μας για τη νίκη. Πήραμε, θα έλεγα, αυτό που θέλαμε, χωρίς κιόλας να θαμπώσουμε, εννοείται, τέτοια εποχή κιόλας, ανέτοιμοι είμαστε και μάλιστα χρειαζόμαστε κι άλλους παίκτες, ειδικά για τα πιο δύσκολα. Αυτά όμως θα τα λέμε από αύριο, έτσι, τα απόγευμα, 6 με 7, ώρα Ελλάδος πάνω κάτω. Κλασικά, και που λες κάναμε σε φταί με το δεξί που λένε, με τα αριστερά πόδια όμως και του Ρόντινεϊ αλλά και του Μασούρα, ο οποίος Ρόντινεϊ έβαλε το πρώτο γκολ για φέτος, γενικά. Άσε που σε 7 παιχνίδια μες στο Βόλο, εκεί πάνω στην έδρα τους, έχουμε 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Εντάξει, πέρυσι δεν πήγε καλά το πράγμα, δεν πειράζει όμως φέτος, πήραμε εκδίκηση. Και μακάρι ποτέ, των ποτών ποτέ, να μην χάσουμε εκεί πάνω, να κρατήσουμε το αίτητο για πάντα. Έκανε και ντεμπούτο ως βασικός ο Κοστούλας, ο τρίτος νεαρότερος στην ιστορία. Πρώτος πλάκα-πλάκα ήταν ο Καλογερόπουλος, ο οποίος ήταν βασικός τώρα με το Βόλο, ο κεντρικός αμυντικός, ο πρώην μας, που αυτός τότε ήταν 16, να τα πούμε αυτά. Έτσι που λες, ο Βιαφάνιες, 2 κίτρινες κάρτες, μέσα σε 92 δευτερόλεπτα παρακαλώ. 92 δευτερόλεπτα, άκου να δεις. Που για μένα η πρώτη περίπτωση, εννοείται πως ήταν για κίτρινη, μπορεί και για κόκκινη, ήταν αντιαθλητικό. Και μετά την πάτησε με δεύτερη γκάφα από πίσω, που θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Έτσι λοιπόν μας έκανε τη ζωή ευκολότερη. Ναι, αλλά από την άλλη, εμείς ως Ολυμπιακός θα έπρεπε να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ απέναντι στο Βόλο των 10 παιχτών. Έλα όμως που δεν το κάναμε αυτό, επειδή είμαστε και εμείς ανέτοιμοι, όπως είπαμε. Αλλά και λόγω ενίσχυσης που χρειαζόμαστε ακόμη. Να ορίστε τώρα, ο Νίλ, ο προπονητής των Wolves, βγήκε και είπε ότι θα ήθελε να δουλέψει περισσότερο με τον Ποντένσε, πιο σκληρά, εντάξει, ας λέει αυτός. Το θέμα είναι εμείς θα τα σκάσουμε, ο Μαρινάκης δηλαδή. Που ο Ποντένσε πριν από λίγες μέρες πήγε Πορτογαλία, ταξίδεψε και μίλησε από κοντά εκεί με τον Γκάρμο και του είπε ότι κακός παρέμεινε εκεί. Αλλά τι να κάνουμε, επιλογές είναι αυτές, έριξε άκυρο στον Ολυμπιακό μας, αλλά ο προπονητής επιμένει για εκείνον, έτσι, τον Γκάρμο, αλλά από την άλλη ο κόσμος, ο περισσότερος, έτσι, δεν τα σηκώνει αυτά, δηλαδή προτιμά άλλο παίχτη, έτσι. Υπάρχουν και οι σάξιοι του και οι καλύτεροι. Λοιπόν, να πούμε για τον αγώνα. Εννοείται να πούμε τα όσα έχουμε συγκρατήσει, αλλά και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από ό,τι θυμάμαι με την εξής εντεκάδα. Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Εσεντόι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Βέλντε, Κοστούλα.
Που για μένα, κοίταξε, τα δύο εξάρια, Ντόι και Έσε, δεν χρειάζονται. Απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Και μάλιστα ο Ντόι μια χαρά τα πηγαίνει ως εξάρι, τον δουλεύει ωραία. Μ' αρέσει που είναι δυνατός, δεν του παίρνει την μπάλα εύκολα. Έχει σώμα, εκτόπισμα, όλα. Απλά ταχύς δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, έχει τραβήξει και τον ενδιαφέρον εκεί μιας μεγάλης ομάδας, ο Μπιανκόν, γνωστής από ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καλό, δυνατό, όχι ό,τι να είναι. Άρα λοιπόν, άντε να δούμε. Αντιμπιέλ πες ποντένσε και Αντιμπιανκόν παιχτάρα μεγάλη στο κέντρο της αμήνης. Λοιπόν, στο 3 ο Βέλντε αντί να σεντράρει σούταρε, μήπως και δεν καλύψει την κλειστή του γωνία ο Σιαμπάνης, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μας, άλλος πρώην αυτός. Αλλά τελικά ήταν σε ετοιμότητα ο Έλληνας τερματοφύλακας και έτσι μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Που ο Βέλντε για μένα θα χρειαστεί χρόνο, διότι προφανώς δεν έχει ξαναφάει κλωτσίδι τέτοιο ούτε στην Πολωνία ούτε και στην Σκανδιναβία. Μετά στο 5 φάουλ Μπιανκόν, έτσι, στην πλευρά του Ορτέγκα, το οποίο αναγκάστηκε να το κάνει για να τον καλύψει. Ευτυχώς οι βολιώτες δεν απείλησαν. Εν τω μεταξύ, κάτι που παρατήρησα, μπλουζάκι ίδιο, ο προπονητής. Τι έγινε, για γούρι? Ναι, τώρα δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, αλλά κοίτα, για λόγους marketing δεν γίνεται εσύ τώρα να έχεις τα 4 αστέρια, αφού είναι 5 τώρα. Δεν κατάλαβα. Ή έστω, βάλε τον 100 χρόνων σήμα. Κι όμως αυτός εκεί, το ίδιο. Τι να του πεις, α σηκώσει πάλι ευρωπαϊκό και α φοράει ό,τι θέλει. Παρακάτω. Α, και πρωτάθλημα, και κύπελο, δεν τα ξεχνάμε. Στο 13 ο Μαρτίνς έστρωσε στο Ρόντινεϊ, ο οποίος ξεμαρκαρίστηκε. Μακρινό συρτό στη δεξιά γωνία του Σιαμπάνη, η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ο Σιαμπάνης εντωμεταξύ δεν είχε ορατότητα. Γι' αυτό το φάγε. Και το βάλαμε άνετα, εύκολα, χωρίς καν να προσπαθήσουμε, φαντάσου. Αυτή δηλαδή είναι η ομάδα του Βόλου που έλεγε ο Μπέος ότι είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Τρίχες, τίποτα. Και μάλιστα προβλέπω αυτός ο Χωακίν, ο Γκόμεθ, ο προπονητής ο νέος, ο Μουσάτος, να μην τη βγάζει μέχρι την παρέλαση. Μάκαρ να βγω ψεύτης, πώς το λένε, να πέσω έξω, τι να πω. Δεν τον βλέπω για πολύ καιρό εκεί. Εκτός και αν ανέβουν αυτοί, τι να πω. Διότι δεν είδα τακτική σωστή, τίποτα, της πλάκας. Δεν σεβάστηκε ο Ολυμπιακό. Λοιπόν, στο 20 είχαμε κεφαλιά Κοστούλα, ψιλοκρεμαστή, άψυχη. Δεν τη βρήκε καλά έτσι, σε καλό σημείο στο κεφάλι και έτσι εύκολα μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Μετά στο 21 ο Κόμπα χτύπησε τον Μαρτίν στο λαιμό κατά λάθος. Ευτυχώς ήταν καλά ο δικός μας ο Πορτογάλος. Χρειάστηκε όμως 2 λεπτάκια για να συνέλθει, να σηκωθεί. Μετά στο 24 είχαμε cooling break. Μετά στο 28 ο Ούγγρος, ο Κώστα, βρέθηκε σε θέση βολής. Ευτυχώς η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Πυρόλα και έδιωξε, απομάκρυνε ο Έσε. Ο πολύ καλός Έσε, έτσι. Ο βιονικός. Δραστήριος όλα. Μετά στο 30, σωστά έφαγε κίτρινη ο Βιαφάνιες για σκληρό φάουλ, έτσι. Πάνω στον Ντόι, επικίνδυνο παίξιμο, αντιαθλητικό. Καπάκι στο 32 και άλλη κίτρινη ο Βιαφάνιες, ο Αργεντίνος, ο πρώην του Παναθηναϊκού, για μαρκάρισμα πάνω στον Έσε αυτή τη φορά. Και έτσι έφαγε αυστηρή δεύτερη κίτρινη. Στρώνοντας και το δρόμο για τον Ολυμπιακό μας, με ροδοπέταλα, άνετα. Μετά στο 38 ο Ορτέγκα, καλή σέντρα, όμως μάζεψε την μπάλα ο Σιαμπάνης. Γενικά Ορτέγκα και Βέλντε προσπάθησαν να συνεργαστούν με εντολή προπονητή, αλλά είπαμε λίγα πράγματα. Μετά στο 39 λίγο έλειψε ο Κοστούλας να κλέψει την μπάλα από τον Σιαμπάνη, ο οποίος έτσι έπαιζε εκεί ρισκαδόρικα με την μπάλα στα πόδια, πίεζε ωραία ο μικρός. Αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ιδιαίτερο, γι' αυτό λοιπόν και τον αντικατέστησε στην ανάπαυλα, στο ημίχρονο. Πέταξε μέσα Καμπί, που και αυτός μεταξύ μας δεν είναι στα καλά του, θέλει χρόνο. Α, και στο 41 ο Τσικίνιο, θυμάμαι, δεν ήταν σε θέση offside, έτσι. Όμως η βοηθό σήκωσε το σημαίακι, η νεαρή. Είδες, λάθος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πάντως προβλέπω φέτος γκρίνια από διαιτησία, από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, έτσι. Και το λέω και για τα πέναλτι του ΠΑΟΚ που κέρδισε. Ξέρουμε εξάλλου ποιοι ελέγχουν πλέον την ΕΠΟ. Αλήθειες είπαμε εδώ, έτσι. Λέμε και μόνο. Μετά είχε και μια κεφαλιά της πλάκας ο Κορέα του Βόλου. Τίποτα, ύστερα από σέντρα από έξω αριστερά του Φεράρι. Αλλά και στο 44 γωνιά εκεί του Τζολάκη στο σβέρκο του Μπιανκόν. Κατά λάθος εννοείται, σε διεκδίκηση της μπάλας. Αλλά ευτυχώς ήταν καλά ο Γάλλος. Η πλάκα όμως ποια είναι ο διαιτητής? Διέκοψε το παιχνίδι την ώρα που θα έβγαζε σέντρα επικίνδυνη ολομόναχος ο αντίπαλός μας, ο Βολιώτης. Ο Φεράρι νομίζω το ήταν τότε. Τέλος πάντων. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ψιλοπίεζε εκεί ο Βόλος, λίγα πράγματα της πλάκας, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο πριν φάει το δεύτερο, αλλά τίποτα.
Μην ξεχάσω να πω για τον Παπακανέλο ότι από τώρα τον κυνηγάει και η Ρίο Αβε του Μαρινάκη εννοείται, αλλά και η Καλυθέα του Βαλμπουενά, ως δανεικό, έτσι. Αυτά όμως είπαμε αύριο αναλυτικά. Γενικά όλα τα νέα. Μετά που λες, στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57 σέντρα Ροντινέη απ' έξω δεξιά, κεφαλιά Τσικίνιο άστοχη, στο ίδιο λεπτό Στάμενιτς μέσα αντί Μπιανκόν, ο οποίος έφαγε και κάρτα πριν. Θυμάμαι, έτσι ο Ντόι γύρισε πίσω κεντρική οπισθοφυλακή και ο Στάμενιτς εξάρι. Τέλος πάντων. Και το λέω αυτό διότι προφανώς ο Στάμενιτς είναι ανέτοιμος, δεν είναι καλά, εκνευρισμένος κιόλας, αψυχολόγητος. Έφαγε και κάρτα, αδικαιολόγητη. Στο 59 σύγκρουση Στάμενιτς, έτσι, στη μεγάλη περιοχή μας με αντίπαλο, διαιτητής τίποτα, εντάξει. Με διαιτησία δεν ασχολούμαι, έχω πει. Ο καθένας ό,τι βλέπει, ό,τι κρίνει. Στο 60 καμπί τετατέτ γύρισε στο Μαρτίνς, ωραία. Ο τελευταίος εκτέλεσε το Σιαμπάνι, όμως ακυρώθηκε για offside του καμπί, σωστά, ήταν μπροστά, εκτεθειμένος. Μετά στο 63 κίτρινη σωστά στον Ασεχνούν, ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στο Ρόντινε, ενώ έβγαινε σαν αντεπίθεση από έξω δεξιά. Μετά στο 67 θυμάμαι ο Στάμενιτς πάτησε περιοχή, σούταρε, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σιαμπάνι. Είχαμε μετά πάλι στο 69 cooling break, μετά στο 71 Μασούρας μέσα αντί Βέλντε. Στο 72 μεγάλη ευκαιρία Μαρτίνς με γυριστό, αλλά ο Σιαμπάνις έδιωξε. Καλή προσπάθεια του Πορτογάλου εκεί, του φίλου του Σεμέντο. Μετά στο 73 σέντρα Μαρτίνς πάλι, το τράβηξε πάνω στην κίνηση από έξω αριστερά ο Μασούρας. 0-2 με το αριστερό. Είχαν ανέβει οι βολιώτες, είχαν ρισκάρει και την πατήσανε. Όμως η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο. Αν δεν είχε βρει σε αντίπαλο, η μπάλα δεν θα κατέληγε στα δίχτυα. Να τα λέμε αυτά. Του Μασούρα εννοώ τον γκολ, ε. Αυτό είδα, αυτό λέω. Μετά, στο 78, έγκλημα Στάμενιτς, πούλημα μπάλας. Στη δεξιά μας πτέρυγα, εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν ο Ροντινέη. Και έτσι οι βολιώτες είχαν ευκαιρία, ύστερα από λάθος και του Ορτέγκα στη μεγάλη μας περιοχή. Άμα ήταν ο αντίπαλος καλύτερος, υψηλού επίπεδου, θα είχαμε φάει γκολ μεταξύ μας. Ευτυχώς όμως ήταν άψυχο το σουτάκι τους και έτσι μπλόκαρε σταθερά ο Τζολάκης. Μετά στο 81 είδαμε και λίγο ο Γιάρεμτσουκ, πήρε τη θέση εκεί του Τσικίνιο. Στο 83 καμπί έχασε τετατέτ, η μπάλα κατέληξε πάνω στο Σιαμπάνι, εντάξει, η μπαλιά πάντως του Έσε ήταν όλα τα λεφτά. Αυτά τα γουστάρει ο Μεντιλιμπάρ. Μετά στο 84 κίτρινη Στάμενιτς για σκληρό φάουλ, σωστά, πάνω στο γερόλικο τον Ισπανό τον Κόντε, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή, θυμάμαι. Μετά στο 89 ο Γιάρεμτσουκ τράβηξε μακρινό έξω, καμία των σχέσεων, με το δεξί, από έξω αριστερά. Στο 94 γλίστρησε ο Καμπί υποπίεση, ενώ ήταν τετατέτ, έτσι, σε καλή θέση για να σουτάρει, πλεονεκτική. Και μετά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ένα σκύλος, παιχνιδιάρης. Και μετά από λίγα λεπτά ήρθε και ένας ηλικιωμένος και τον εμάζεψε εκεί, του πέρασε λουρί στο λαιμό. Κι όμως ο σκύλος δεν σηκωνόταν με τίποτα. Τύφλα να έχει η λειψό του γέρου, του Μαθουσάλα, λοιπόν. Είχαμε κιόλας από ό,τι θυμάμαι στο τέλος του αγώνα 59% κατοχή μπάλας, ενώ ο αντίπαλος 41. 13 τελικές εμείς, 6 στην εστία, ενώ ο Βόλος 6 τελικές, 2 τελικές στην εστία. Εξ αυτών, να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Μιλιορίζο, τον Έρη Δημήτρη, τον George Κουλούρη, τον George Σκέτο, τον Ελευθέριο τον Μπακώση, τον Αντρέα τον Λιβαδάρα, τον Ηλία από Δραπετσόνα, τον 63 Ζήση 63, τη Στέλλα τη Στυλιανή, τον Πιτ Σπανό, τον George Καραγιάννη, τον James Mastery, τον Κώστα τον Καλίνικο, τον George Στεφανάτο, τον Αλέξη τον Μακρύ, τον Κότσι τον Κωνσταντίνο, τον Παναγιώτη τον Ζαχαρία, τον Red Lemon και όσες και όσους γενικά παρέλειψα. Τώρα όσον αφορά έναν που ανέφερε κάτι όρχης που λέει, εντάξει, στο στόμα σου, έτσι, ένα λάξ, μία το αριστερό, μία το δεξί. Μια χαρά, Σάββατο βράδυ. Όπως κι άλλος ένας που λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν γουστάρει τη φάση, το ύφος μου, ξέρω εγώ, και μου γράψε ολόκληρο, ξέρω εγώ, κατεβατό έκθεση, να εξηγήσει αυτά τα πράγματα, κοίταξε να δεις. Το απλούστατο είναι να μην πεις τίποτα και να αποχωρήσεις, να μην ξανακούσεις, ποτέ μη σώσεις, καταλαβες. Και όχι το να ασχοληθείς τόσο πολύ, αλλά άμα θες να είσαι πελάτης, μια χαρά, εμένα με βολεύει. Που λες αν είμαι εγώ, ξέρω εγώ, έγκυρος ή όχι. Ναι, είναι ο άλλος που πληρώνεται έγκυρος, άσε. Που εμείς να πούμε εδώ πέρα ερχόμαστε από αγάπη και πάθος, απαράμιλο για την ομάδα, προγραμματίζουμε διάφορα στη ζωή μας γύρω από τον Ολυμπιακό, για να τον βλέπουμε και να μιλάμε εδώ πέρα, οπότε δεν μου πεις εσύ εμένα,
και ο κάθε εσύ. Εντάξει, άμα έχεις πρόβλημα, ξέρεις που θα με βρεις. Άρης Πάπα στο Facebook. Επίσης, δεν το λέω το όνομα εκεί για να έρχεται ο κάθε άσχετος και να στέλνει απλά friend request. Πώς το λένε εδώ, έτοιμα φιλίας. Τέτοια δεν έχει. Άμα θέλετε να στείλετε και έχετε θετική άποψη, ξέρω εγώ κτλ., μαζί θα στέλνετε και ένα μήνυμα να λέτε η μοτάδε και γουστάρω. Γιατί άμα στείλει σκέτο, θα πω εγώ μετά, θα υποθέσω ότι είσαι εχθρός και θα φας, ξέρω εγώ, κράξιμο. Και εννοείται πως δεν δέχομαι χωρίς φωτογραφίες. Δεν κατάλαβα. Αυτά είναι ασόβαρα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είπαμε κλασικά αύριο, 6 με 7 πάνω κάτω το απόγευμα. Εφόσον γουστάραμε, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και καμπανάκι πατάμε για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδώς. Και επίσης members, τα μέλη, super chats, ιστορίες για ενίσχυση εδώ που κάνουμε θυσίες. Ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός.